Θέλω να πάμε όμως στον επόμενο φιλοξενούμενο σήμερα, ο οποίος θα επικεντρωθεί σε ένα και μόνο θέμα που είναι και της ειδικότητάς του. Και το λέω θα επικεντρωθεί σε ένα και μόνο θέμα, γιατί οφείλω να το πω σε μένα τουλάχιστον, ο πρώτος άνθρωπος που με το που είδε το stop καρέ της σύγκρουσης των δύο τρένων και των λάμψεων που τηλεφώνησε την ίδια κιόλας βραδιά λέγοντάς μου ότι εδώ πρέπει να είναι και κάτι άλλο, είναι ένας από τους εμπειρότερους σε ζητήματα πραγματογνωμοσύνης της πυροσβεστικής στο παρελθόν. Τον χρησιμοποιεί και σήμερα η πυροσβεστική. Είναι ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης και θα μιλήσουμε για τη φωτιά και τις εκρήξεις. Έκρηξη θα μας πει ο ίδιος, δεν είμαι εγώ καθήλυν αρμόδιος. Αυστηρά και μόνο γι' αυτό, ο άνθρωπος δεν είναι εμπειρογνώμονας να μας πει τη φορά των τρένων το ένα και το άλλο, παρότι έχει μια εικόνα ως πολίτης. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο κράτος. Κύριε Κοκοτσάκη, αυτό που μου είπατε από την πρώτη βραδιά, βλέπω ότι από χθες το βράδυ και σήμερα αρχίζει και συζητιέται και μάλιστα συζητάνε για τρία σενάρια. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, μύθος για να παρηγοριά στον άρρωστο, γιατί έχουμε ευτυχώς, δεν έχουμε εκατόμβη, έχουμε εκατόμβη νεκρών, δεν έχουμε χιλιόμβη να το πω αδόκιμα, δηλαδή δεν κάηκαν όλοι, αυτό προσπαθώ. Μύθος ή αλήθεια ότι αν συνέβαινε στα τούνελ θα ήταν τα πράγματα χειρότερα, δεν θα ήταν ένας μαζικός φούρνος? Προφανώς θα ήταν χειρότερα. Και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, το μήκος του τούνελ κλπ. Αλλά όσο μικρό και αν ήταν, φυσικά θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, αφού δεν θα είχε τη δυνατότητα εκτόνωση, δηλαδή η θερμοκρασία και τα κάψα αέρια, να εκτονωθούν στην ατμόσφαιρα. Και έτσι, δυστυχώς, η φωτιά πιο εύκολα θα είχε επεκταθεί και στα υπόλοιπα βαγόνια. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θα ήταν μέχρι το τρίτο, θα πήγαινε και πιο πίσω. Σε αυτή τη συμφορά υπάρχει και αυτό το θετικό, ότι για λίγο θα είχαμε δυστυχώς χειρότερα από την λίγη. Τώρα, φτάσαμε στο stop καρέ. Υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα λέει, εσείς θα μας τα αναλύσετε, ότι μπροστά υπάρχουν τα λιπαντικά, τα λάδια, τα οποία είναι και σε συμπίεση. Το δεύτερο ότι μπορεί να είναι από την ηλεκτροκίνηση και το τρίτο ότι η εκρήξη μπορεί να είναι από φιάλες υγραερίου, προπανίου που ενδεχομένως υπήρχαν στο κηλικείο. Καταρχήν η εικόνα της έκρηξης σας δείχνει ότι είναι μια έκρηξη και η φωτιά που προκαλείται είναι από τη σύγκρουση μόνο των δύο μηχανών. Ακούστε, και εγώ είδα το βίντεο και από μια επαγγελματική διαστροφή που έχω. Το ίδιο βράδυ που το είδα, άρχισα να το επεξεργάζομαι και προσπάθησα σε μηχανήματα πολύ καλύτερης ανάλυσης να δω τι ήταν αυτή η λάμψη η οποία προκλήθηκε κλάσματα δευτερολέπτου, μια μικρότερη λάμψη που προφανώς κυλόταν στο ηλεκτρικό ρεύμα που κινούνται τα τρένα. Είδα και από την αρχή ότι δημιούργησε το λεγόμενο μανιτάρι, μια περιφερειακή διαφορετική περιφερειακό διαφορετικό χρώμα, το χρώμα της κάψης, και εσωτερικά πυκνότερο, που σημαίνει ότι έχουμε ανάφλεξη ατμών καυσίμων, να τα πω, είτε αερίων είτε υγρών, ή στον αέρα. Υποθέτω, υπέτος από την αρχή... Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Από την αρχή κατάλαβα ότι τα συγκεκριμένα τρένα, όπως πληροφορήθηκα, κινούνταν με ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά δεν είχαμε υγρά καύσιμα από την μεριά των τρένων. Τα ίδια βέβαια για την κίνησή τους χρησιμοποιούν συσσωρευτές μπαταρίες, δηλαδή, αλλά και υγρά φρένων, όπως διάβασα σε τέτοιες αναφορές. Και τα δύο όμως αυτά δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το οπτικά, επαναλαμβάνω, όπως είδα και εγώ, γιατί δεν ήμουν παρόν. Φαινόμενο το οποίο ήταν και η ουσία, αυτό που δημιούργησε και το μεγάλο πρόβλημα της γρήγορης καύσης. Αν κάνω μια αντιπαραβολή, κύριε Κοκοτσάκη, αυτό που είδαμε οπτικά οι μη επαείοντες μας θύμιζε τα χτυπήματα στον πόλεμο στην Ουκρανία, σαν ένα στοχευμένο χτύπημα. Αυτό καταλάβαμε. Να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν έχουμε ανάφλεξη υγρού αερίου, δηλαδή υποπίεση, είτε βρίσκεται σε δεξαμενή, είτε σε δοχείο, φιάλες, δηλαδή οτιδήποτε, δεν μπορώ να το ξέρω. Όταν η φιάλη αυτή ή το δοχείο ανοίξει, το υγρό που είναι μέσα υπό πίεση 180-200 ατμοσφαιρών ελευθερώνεται στο περιβάλλον. Είναι μεν βαρύτερο όταν είναι σαν, αλλά σε αυτό το περιβάλλον αναφλέγεται λόγω των σπινθήρων που δημιουργούνται από τη σύγκρουση, και αυτό κάνει αυτό που κάνει το ζώο, δηλαδή ο γάτης. Ο γάτης όταν απειλείται κουλουριάζει.
Αυτό λοιπόν την ιδιότητα έχει το υγρό αέριο, το οποίο γίνεται σαν μπάλα, αναπλέγεται εξωτερικά και ψάχνει διέξοδο να φύγει. Η διέξοδος αυτή προφανώς είναι το περιβάλλον, γι' αυτό είμαστε ευτυχείς που ήταν στο περιβάλλον και όχι στο τούνελ. Mm-hmm. Στο περιβάλλον φεύγει ως μπάλα, το λεγόμενο fireball. Αυτή η μπάλα ανεβαίνει συνεχώς, κάνει το μανιτάρι, όσο υπάρχει αέριο το οποίο καίγεται εξωτερικά και πάει προς το κέντρο του. Όσο δηλαδή υπάρχει αέριο ελεύθερο στο περιβάλλον, συμπυκνωμένο σαν μπάλα, τόσο συνεχίζει να καίγεται και ανεβαίνει προς τα πάνω. Ανεβαίνει προς τα πάνω λόγω της κάψης, για οποιοδήποτε λόγο. Θα πω μόνο ότι από ό,τι όλοι είδαμε, η διαφορά μεταξύ του πρώτου σμινθήρα και του της μπάλας φωτιάς ήταν κλάσματα δευτερολέπτου και αυτό είναι μια ένδειξη επιπλέον ότι είχαμε αέρια τα οποία κάηκαν στην ατμόσφαιρα, διότι η ταχύτητα καύσης των αερίων κυμαίνεται από 50 έως 100 μέτρα το δευτερόλεπτο. Πείτε μου σας παρακαλώ, με βάση αυτό που έχετε δει, προφανώς δεν ήσασταν εκεί, το ερώτημα είναι, αυτή λοιπόν η απελευθέρωση των αερίων και η έκρηξη που προκαλούν επιτείνει το ζήτημα της πυρκαγιάς από εκεί και κάτω? Ναι. Θέλω να πω, να το πω διαφορετικά, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί εμείς δεν είμαστε οι ειδικοί, είστε εσείς και εσείς κύριε Κοκοτσάκη. Εάν δεν υπήρχαν αέρια και είχαμε τη σύγκρουση και αυτή την αρχική μικρολάμψη που είδαμε, θα ήταν μικρότερη ταχύτητα εξάπλωσης πυρκαγιάς? Κοιτάξτε, τόσο ως πυροσβέστης όσο και ως πραγματογνώμονας έχω συμμετάσχει σε διερεύνηση πολλών μεγάλων ή μικρότερων ατυχημάτων με σύγκρουση σφοδρότερη. Στις περισσότερες περιπτώσεις που υπήρξε πυρκαγιά και έλαβε μεγάλες διαστάσεις, υπήρξε τρίτος εκτός του οχήματος παράγοντας. Στις περισσότερες, διότι τα σύγχρονα μέσα πλέον, είτε είναι οχήματα οτιδήποτε, που κινούν καύσα αέρια, που κινούνται με καύσιμα μάλλον, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν αυτό το σύστημα. Τα συγκεκριμένα όμως τρένα δεν είχαν υγρά καύσιμα. Αυτό λοιπόν που στην αρχή και εγώ είδα, πίστεψα ότι δίπλα στην εγκατάσταση, δίπλα στα τρένα υπήρχε κάποια δεξαμενή. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήταν το τραγικό να υπήρχε δίπλα ακριβώς στην γραμμή, να υπήρχε μια δεξαμενή. Αλλά από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Άρα ό,τι υπήρχε ήταν στο τρένο. Η ανάφλεξη αυτή, η ταχύτητα μάλλον της καύσης έξω στο περιβάλλον, δεν πέρασε αυρόχης μέσα από τους χώρους από τους οποίους ξεκίνησε. Ανέπτυξε μια θερμοκρασία η οποία, αν θεωρήσουμε ότι είναι παράγωγο, ότι είναι αέριο, άρα είναι παράγωγο υγρών καυσίμων, προφανώς, άρα η θερμοκρασία ξεκινά από τους 600 βαθμούς, η οποία αυξάνεται συνεχώς ανάλογα με τα καύσιμα υλικά, δηλαδή περνώντας και τα πάντα. Αναφλέγει δηλαδή τα πάντα, είτε δυστυχώς άνθρωποι είναι, είτε αντικείμενα, είτε επιφάνειες, οι οποίες έχουν και πολλά πολυμερή, δηλαδή πλαστικά μέρη, τα οποία δεν φαίνεται, είναι παράγωγα πετρελαίου και αναφέρονται πάρα πολύ χρέο. Άρα μου λέτε ότι στην ουσία το πολλαπλασίασε το ζήτημα, ιδίως στα επίμαχα βαγόνια, Ναι, αν θα δούμε, γιατί ανέτρεξα στη βιβλιογραφία και κοίταξα ατυχήματα που συνέβησαν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι σπάνια η περίπτωση αυτή, δηλαδή της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Δηλαδή δεν συμβαίνουν στις συγκρούσεις πυρκαγιές. Αν και αν συμβούν, λόγω της τριβής, είναι πολύ μικρές, με ατελή καύση λόγω των αντικειμένων που βρίσκονται καταπλακωμένα. Σε αυτή την έκταση και σε αυτό το θερμικό φορτίο, μόνο με ξένο σώμα από την κανονική λειτουργία των τρένων θα μπορούσε να οφείλει. Ξέρετε κύριε Κοκοτσάκη, επειδή από ό,τι φαίνεται αναζητείτε, στο Κηλικείο ήταν και εργαζόμενοι από τη Μεσαρά και είναι αγνοούμενοι, η οποία το τελευταίο διάστημα είχε μετακομίσει στην Αθήνα γιατί δούλευε στο Κηλικείο και είναι αγνοούμενη. Έχει πάει ο αδερφός στο νοσοκομείο εκεί στη Λάρισα να δώσει DNA. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε γνώση, από την πυροσβεστική εγκρίνονται άδειες, γιατί οι συνάδελφοί σας βρήκαν φιάλες υγραερίου άθικτες, εκτός από άλλες που ενδεχομένως να εξαϊλώθηκαν. Δίνονται εγκρίσεις, απαιτείται έγκριση από την πυροσβεστική για την ύπαρξη σε ένα χώρο Κηλικείου, για παράδειγμα, φιαλών υγραερίου? Η αμαξοστοιχίας είναι ένα αντικείμενο το οποίο ανήκει κατά αποκλειστικότητα στο Υπουργείο Μεταφορών. Σίγουρα το Υπουργείο Μεταφορών έχει δικούς του κανονισμούς για την εγκατάσταση τέτοιων υλικών θέρμανσης ή σήματος, δεν ξέρω τι, στα κηλικεία.
Δεν γνωρίζω αν έχει, αν το συγκεκριμένο αμαξοστοιχεία υπήρχε συσκευές για ψήσιμο οτιδήποτε άλλο, ή αν υπήρχε άδεια ή όχι. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και όχι των αρμοδίων αστυνομικών ή πυροσβεστικών αυτών. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι δεν ακουμπάει εκεί η πυροσβεστική, είναι θέμα του Υπουργείου Μεταφορών αποκλειστικά τι μπαίνει μέσα σε ένα τρένο, πόλο δε στο κυλικείο του ή τι δεν μπαίνει. Η νομοθεσία λέει ότι κάθε φορά το Υπουργείο Μεταφορών θεσπίζει τους κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία όλων αυτών των επιμέρους υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα στη τρένα. Μάλιστα. Πάντως, το να υπήρξε στην εμπορική καύσιμο το αποκλείεται. Τι καύσιμο να έχει, αποκλείεται. Οι συσσωρευτές, αν υποτεθέσουμε ότι είχαμε συσσωρευτές επειδή κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα αλλά έχουν και μπαταρίες, δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το φαινόμενο. Ναι, ενώ το καύσιμο φαινόμενο δείχνει κάψη αερίου στην ατμόσφαιρα. Ναι, δεν ξέρω αν ας πούμε στο πρώτο βαγόνι της εμπορικής, λέω εγώ τώρα, εικάζω, αν υπήρχαν καύσιμα, να μεταφέρονταν καύσιμα. Αυτό εννοώ. Καταλάβατε. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι εγώ υπέθεσα ότι υπήρχε εξωτερικά κάποιο αντικείμενο, κάποια δεξαμενή η οποία έφτασε με αέριο. Αλλά δεν νομίζω για ποιο λόγο. Να μετέφερε και μετέφερε στον χώρο της μηχανής. Τα μεταφορικά τρένα, τα τρένα μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή αέριο, είναι ειδικά τρένα και τα οποία έχουν συγκεκριμένη πορεία. Δηλαδή, σημασμένο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, όπως αν μετέφερε λάθρα. Παράνομα δηλαδή. Υπάρχει... Αλλά δεν θα ήταν στο χώρο της μηχανής. Σωστά. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ, αλλά πρέπει να πω ότι ο κ. Κοτσάκης είναι εμπειρογνώμονας για την πυροσβεστική, δεν είναι εμπειρογνώμονας για τις συγκρούσεις των αμαξοστοιχειών. Λέει εδώ ο φίλος μου, αν ο όγκος κύριε Κοκοτσάκη της εμπορικής αμαξοστοιχίας που κατέρχονταν έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Προφανώς θα πω εγώ χωρίς να είμαι εμπειρογνώμονας, αλλά και ο κύριος Κοκοτσάκης δεν είναι εμπειρογνώμονας γι' αυτό ακριβώς. Μπορεί να το κάνει κανείς πολύ απλά, να είσαι σταθερό το ένα του χέρι και να ρίξει γροθιά με το άλλο και μετά να προσπαθήσει να το κάνει και με τα δύο σε κίνηση. Και θα το καταλάβει έτσι πολύ απλά. Να το θέσω εγώ διαφορετικά. Οι ταχύτητες με τις οποίες φέρονται να ήταν οι δύο αμαξοστοιχείες, η εμπορική και η επιβατηγή, έπαιξαν ρόλο στο μέγεθος της έκρηξης αυτής. Κοιτάξτε, ασφαλώς. Nice. Προφανώς το δοχείο στο οποίο υπήρξε το υλικό με πίεση έσπασε λόγω της φοδρότητας σύγκρουσης. Μάλιστα. Λένε τα βρυλίσια εδώ, όλοι έχουν την υποψία αφού ούτε τα κοντέινερ έχουν ανοίξει, κύριε Κοκοτσάκη, και μάλιστα στρατός φυλάει τα κοντέινερ του εμπορικού, δεν υπάρχουν ακόμη στη δημοσιότητα τα δημόσια παραστατικά του φορτίου, υπάρχει περίπτωση να κουβαλούσαν κάτι, να το πω κομψά, που να ήταν εκρηκτικό ας πούμε. Εντάξει, αυτό θα φανεί ρε παιδιά τώρα, δεν είναι εκεί. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες υποθέσεις εγώ, ναι. Εμπειρικά από ό,τι είδα στο βίντεο, δεν μπορώ να κάνω τέτοιες. Κύριε Κοκοτσάκη, δεν οποιοδήποτε να κάνει τέτοια πράγματα. Κύριε Κοκοτσάκη, επειδή έχετε δει και έχετε δει δυστυχήματα, φαντάζομαι ότι αυτό και στα δικά σας τα μάτια, έτσι. Ναι, εδώ θα ήθελα να πω και είναι ευκαιρία να το πω ότι πέραν τα τραγικά πρόσωπα, πέραν των γονέων, των ίδιων των παιδιών, των ανθρώπων οι οποίοι καταστράφηκαν, τα τραγικά πρόσωπα τις επόμενες ημέρες θα χρειαστούν ιδιαίτερη βοήθεια, είναι το προσωπικό του αστικού συνεργείου. Γιατί? Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την ψυχολογική κατάσταση στην οποία να βρίσκονται οι άνθρωποι. Γιατί το λέτε? Διότι διαχειρίζονται πέραν του πόνου των διπλανών και τη δικό τους και πρέπει να παραμένουν ψύχρεμοι και να μην μεταδίδουν αυτό το οποίο ούτε καν στο πρόσωπό τους, αυτό το οποίο βλέπουν στο γύρο κόσμο. Μάλιστα. Φαντάζομαι, ξέρω, είναι καταλαβαίνω το φορτίο το οποίο έχω. Καταλαβαίνω τι λέτε, τι βλέπουν, από εκεί να ξεκινήσουμε. Πριν κλείσουμε, μία ερώτηση, γιατί κοιτάξτε τώρα εδώ αρχίζει και καλά κάνει ο κόσμος και αρχίζει και ψάχνει τα πάντα για τα στάνταρ ασφαλείας, πιο πριν βέβαια. Υπάρχουν, εδώ δεν υπάρχουν ακόμη, υπάρχουν όμως στην Αθήνα για παράδειγμα και σε άλλες πόλεις πυκνό δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτές οι αναμονές μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, ξαέρωση δεν ξέρω τι άλλο, του φυσικού αερίου, είναι λογικό να είναι εκεί μπροστά? Δηλαδή αν υπάρξει ένα ατύχημα, μου λένε εδώ, πώς θα βγουν από την πολυκατοικία, μπροστά από την είσοδο η αναμονή? Αν θυμάστε σε μια πυρκαγιά που έγινε πριν δύο χρόνια, στη μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στα δάση το 2020, νομίζω ήταν, υπήρξε ένα τέτοιο περιστατικό. Κανονικά τα συστήματα αυτά την διακίνησης, εσωτερικής διακίνησης των φυσικού αερίου ή των άλλων συστήμων έχουν δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή υπάρχουν οι λεγόμενοι βαλβίδες ελέγχου ροής.
αν για οποιοδήποτε λόγο η ροή αυξηθεί πέραν τη όποια είναι αριθμισμένη, δηλαδή αυτή που ελέγχεται, οι βαλίδες κανονικά διακόπτουν είτε μερικά ή ολικά το σύστημα και θα σταματήσει καύση. Σε μια υποτίθεται κατάσταση ή εγκατάσταση η οποία λειτουργεί σωστά και ελέγχεται και είναι όπως πρέπει να λειτουργεί. Εντάξει. Έτσι νομίζαμε και για το τρένο, κύριε Κοκοτσάκη. Τώρα καταλαβαίνετε τι παραλληλισμό κάνω. Ότι είναι το ασφαλέστερο. Έτσι νομίζαμε, αλλά εδώ δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη συστήματα ασφαλείας. Γι' αυτό ρωτάει πολλοί κόσμος. Σου λέει, βλέπω μια αναμονή του φυσικού αερίου του δικτύου, βαλβίδα μπορεί να είναι, μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας. Άμα κάνει έκρηξη εκεί, από πού θα βγω? Ξέρετε, αυτό που με τρομάζει, ήμουν νιώσει και γέρασα, είναι οι δηλώσεις κάθε φορά των αρμοδίων ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Αυτό το κόκαλο είναι πολύ βαριά και δεν έχει φτάσει ποτέ. Δεν έχει φτάσει ποτέ και το λέτε εξιδίων κρίνοντας από πολλές καταστάσεις, δημόσιων καταστάσεων. Κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.